Συναγερμό σήμανε το πρωί στη Θεσσαλονίκη για πυρκαγιά στο δάσος του Σεϊξου. Άμεση ήταν η επέμβαση της πυροσβεστικής που προχώρησε μάλιστα και στη σύλληψη ενός νεαρού. Σύνδεση με τον Άρη Κουτσιούκη που βρίσκεται στα δικαστήρια. Άρη. Ήταν λίγο μετά τις 7 το πρωί, Ματίνα, όταν στην πυροσβεστική σήμανε συναγερμός μετά από ειδοποίηση για φωτιά στο Σεϊξου και συγκεκριμένα στη θέση Κράνος. Άμεση, όπως είπες, ήταν η επέμβαση με 6 οχήματα και 18 πυροσβέστες που κατάφεραν πολύ γρήγορα να θέσουν υπό έλεγχο τις φλόγες. Στην περιοχή εντοπίστηκε ένα άτομο το οποίο κρίθηκε ύποπτο, προσήχθη και πολύ γρήγορα η προσαγωγή μετατράπηκε σε σύλληψη. Ένας άνδρας 25 ετών που ήταν χωρίς μπλούζα και εξυπόλυτος. Μάλιστα, όπως έκανε γνωστό ο Υπουργός Κλιματικής Προστασίας Βασίλης Κεκίλιας, εκδηλώθηκαν δύο εστίες φωτιάς σε απόσταση 150 μέτρων η μία από την άλλη. Συνελήφθη ο νεαρός με τα μαλλιά του καψαλισμένα, ενώ πάνω του βρέθηκαν πευκοβελόνες και αναπτήρας. Σύμφωνα με πληροφορίες, μάλιστα στα πρώτα του λόγια στους πυροσβέστες, φέρεται να υποστήριξε ότι κάποιοι του πήραν τα ρούχα, τον έδεσαν και έβαλαν φωτιά. Οι έμπειροι ανακριτικοί υπάλληλοι της πυροσβεστικής, βέβαια, εξετάζουν το ενδεχόμενο να συμμετείχαν και άλλα άτομα στο περιστατικό και περιμένουμε να προσαχθεί στον εισαγγελέα. Άρη Κουτσιούκη, σε ευχαριστούμε πολύ.